Να τα βάλουμε λίγο ένα προς ένα. Εσείς επιμένατε στο θέμα του μπόνους. Σωστά, απλή αναλογική με ένα μπόνους. Βλέπω και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Κατρούγκαλος, να μιλάει για απλή αναλογική. Πολλοί άνθρωποι, η κυρία Μαυραγάνη, δεν έχουν καταλάβει, συγγνώμη, ναι, τι λέω. Πάμε να το πούμε, ακούστε, να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχει οι 270 έδρες, ναι, θα είναι απλή αναλογική. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε όλοι, ότι να υπάρχει πιο δημοκρατική έκφραση, θα γίνεται στο 90% των εδρών. Οι 200, ξαναλέω, οι 270 θα γίνονται με απλή αναλογική. Μάλιστα. Μένουν λοιπόν 30 έδρες. Εάν η ελληνική κοινωνία δώσει π.χ., λέω ένα αριθμό, ναι, μπορεί, ναι, να είναι διαφορετικός, ναι, 40%, λέω εγώ, στο πρώτο κόμμα ή στο σχηματισμό των συνεργαζόμενων κομμάτων, mm-hmm, τότε η κοινωνία η ίδια θα δίνει τον μπόνους αυτό. Διότι αν π.χ. το όριο είναι 40 και το πρώτο κόμμα ή τα συνεργαζόμενα πρώτα κόμματα θα είναι 39, τότε θα πάμε σε πλήρη απλή αναλογική. Μάλιστα. Εάν όμως δώσει ένα ποσοστό υψηλό, αυτό, από αυτό συνάγεται και μπορεί να είναι και συμπέρασμα ότι ο ελληνικός λαός αυτό το κόμμα ή αυτά τα κόμματα κρίνει ότι πρέπει να τον κυβερνήσει. Άρα θα μπει θέμα ποσοστού για το αν θα δίνεται. Του δίνει η, ναι, κοινωνία. Αυτό εξασφαλίζει και ένα αίσθημα πολιτικής σταθερότητας που το έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και οφείλουμε πολύ καλά να σκεφτούμε πριν αποφασίσουμε. Άρα αυτό που προκρίνεται μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση, από το διάλογο που έχει γίνει, είναι να μπαίνει ένα μπόνους αυτής της τάξης, από αυτό το ποσοστό και πάνω. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, κυρία. Σωστό, Μαδρά, ναι. 24 Αυτές Ιουλίου νομίζω θα ανακοινώσει ο Υπουργός. Του Υπουργού Εσωτερικών. Mm-hmm. Όπως είναι και άλλες σκέψεις άλλων συντρόφων που λένε 100% απλή αναλογική. Ναι. Αλλά πρέπει όμως και εκεί να υπάρξει μια απάντηση. Ωραία, απλή αναλογική. Και βγήκε πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Που εγώ πιστεύω θα είναι πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Με ποιον θα συνεργαστεί για να κάνει κυβέρνηση. Θα δεν πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε, όχι. Ακούγεται ωραία απλή αναλογική. Mm-hmm. Αλλά την επόμενη μέρα η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Άρα πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί τη λύση αυτή. Και εγώ λέω, είναι πιο δημοκρατικό π.χ. να ψάχνεις συμμάχους, ναι, και συνεταίρους την επόμενη μέρα από το να πεις στον ελληνικό λαό ότι εγώ κατεβάζω μια πρόταση προγραμματική με αυτούς που θέλω να συνεργαστώ, την οποία θα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και αυτό, μάλιστα, να εξεταστεί. Σε ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, τη διατήρηση του 3%, τι βλέπετε να γίνεται? Εκεί, σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλαγή. Πως... Άρα μένει το 3% για είσοδο. Όχι, κόμματος στη Βουλή. Δεν πρέπει, κατά την άποψή μου πάλι. Ναι. Σε ό,τι αφορά το σπάσιμο των εδρών, που σας άκουσα και προηγουμένως να λέτε. Ναι, αφού σας πω βέβαια, ναι, ότι όλα αυτά που λέω τελούν υπό την αίρεση ότι θα συζητηθούν στο κόμμα, στην, ναι, κυβέρνηση και εκεί. Έχει ανοίξει ο διάλογος, ναι, δεν, ναι, έχει ανοίξει. Όχι, θέλω να προσαφηνήσω ότι, ναι, σε ό,τι με αφορά, εγώ στη ζωή μου έμαθα να υπακούω στη συλλογική διαδικασία και εφόσον το κόμμα και η κυβέρνηση αποφασίσουν. Είναι σαφές. Ό,τι αποφασίσουν είναι, σαφές, είναι και θέση διοικητική. Θα συμπλέψετε, θα το καταλαβαίνω. Έτσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το σπάσιμο των περιφέρειων. Οι λοιπόν πρέπει να σπάσουν για να αποκαταστήσουμε την ισότητα της ψήφου και την ισοδυναμία της ψήφου. Εστιάζεται κυρίως στη Β' Αθηνών, σε αυτή την υδροκέφαλη. Ακούστε την να δείτε, δεν είναι το υδροκεφαλισμός μόνο. Ένας βουλευτής της Β' Αθηνών, οι 15 πρώτοι της Νέας Δημοκρατίας και οι 15 του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια, ήταν οι βαρόνοι που είχαν την ευθύνη και πατρονάριζαν όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτοί κυβερνούσαν. Οι 15 της Νέας Δημοκρατίας και οι 15 του ΠΑΣΟΚ. Οι υπόλοιποι βουλευτές ήμασταν για να νομιμοποιούμε το σύστημα. Άρα η σκέψη είναι να σπάσει η Β' Αθηνών. Διότι προσέξτε, όταν ερχόταν, ναι, ένας βουλευτής και έλεγε 80.000 σταυρούς και εγώ ερχόμουν να ξέρω εγώ από μια περιφέρεια με 10.000 σταυρούς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχαμε το ίδιο βάρος. Σίγουρα. Αυτό λοιπόν πρέπει άρα να σπάσει. Το πλάνο είναι να σπάσει η Β' Αθηνών. Και εγώ θέλω να δω τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο υποστηρίζει αυτή την πρόταση. Έχετε μια εικόνα για τα άλλα κόμματα, πώς το βλέπουν ακούω... αυτό. Όχι, ακούω...
πιστολιές από εδώ και από εκεί, φωτοβολίδες. Αλλά δεν άκουσα μια καθαρή θέση. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σε περίπτωση που θα έρθει αυτό το άρθρο για να σπάσουν οι περιφέρειες, να, ας πούμε, η Β' Αθηνών να γίνει 5, ναι, να μην έχουμε δηλαδή περιφέρεια μεγαλύτερη των 10 βουλευτών. Μάλιστα. Δεν την ψηφίσει. Να καταλάβω. Εσείς και να καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Έχετε συνομιλήσει με κάποιους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας από αυτού? Κοιτάξτε, ακούω, υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που μου λένε ότι το βλέπουν κάπως θετικά. Υπάρχουν και άλλοι που μου λένε όχι, δεν συμφωνούμε, γιατί φοβόμαστε ότι θα γίνουν οι δήμαρχοι βουλευτές. Μάλιστα. Εκτός από τη Β, υπάρχουν σκέψεις να σπάσουν και άλλες περιφέρειες? Και η Α, ναι, και η Περιφέρεια Αττικής και η Β, και η Α Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Είπα ότι δεν θα υπάρχει πουθενά περιφέρεια παραπάνω από 10 έδρες. Μάλιστα. Άρα αυτές είναι οι αλλαγές που εσείς προτείνετε και από εκεί και πέρα θα ανοίξει δημόσιος διάλογος, όπως μας λέτε, και διάλογος μέσα στην κυβέρνηση για να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στις 24 Ιουλίου, έτσι, ναι, δεν εγώ είναι? Νομίζω ότι η συζήτηση που μπορεί να γίνει τώρα, μακριά από όσο είπα από τον ορίζοντα τις εκλογές, mm-hmm, εξασφαλίζει ηρεμία, νυφαλιότητα και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη για όλους μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβαζα μια συνέντευξη του κ. Κωνσταντόπουλου την Κυριακή, του πρώην Πρόεδρου του Συνασπισμού, ο οποίος έλεγε ότι δεν φταίει το Σύνταγμα το υπάρχον και όποιο Σύνταγμα κι αν έρθει αυτή τη στιγμή, διότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι περιορίζονται κυριαρχικά δικαιώματα και η ευρωπαϊκή ισοτιμία της χώρας μέσω της επιτήρησης. Άρα κι άλλο Σύνταγμα να έρθει δεν θα αλλάξει κάτι. Και το έχω δει και από άλλα στελέχη, κοιτάξτε, να το λένε. Αυτό το λένε και οι 53 κατά κάποιο τρόπο. Τον κ. Κωνσταντόπουλο τον σέβομαι για πολλούς και διαφορούς λόγους. Έχει μία άποψη. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συζητηθεί από όλες μας είναι η τήρηση του Συντάγματος. Τηρείται αυτή την εποχή, Υπουργέ? Όχι. Την εποχή των μνημονίων. Όχι, από ακούστε, το ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και από την πιο προηγούμενη του κ. Παπανδρέου. Τηρείται. Όλη την περίοδο αυτή και ακόμα και η δική μας περίοδος είχε μέσα της τέτοια στοιχεία. Άρα πώς διασφαλίζουμε? Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, να το συζητήσουμε. Να δούμε, είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το Σύνταγμα? Ναι. Νομίζω αν αλλάξει ότι το Σύνταγμα. Με ειλικρίνεια. Και το καταλαβαίνω απολύτως. Απλώς εστιάζοντας αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος και να αλλάχτεί το Σύνταγμα, αν δεν εφαρμόζεται, δεν κάνουμε τίποτα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσουμε λοιπόν δογματικά, έτσι με δογματική ευλάβεια θα τολμούσα να πω, mm-hmm, να τηρήσουμε το Σύνταγμα. Όλοι μας. Πάμε